δόξα ημάς ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου, δόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, εις πολλά έτη δέσποτα. Και πάση ήθησε Χριστό ημών αδελφότητος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, τον εγκατανοίξει και μυστική προσευχή μετεκόντων, εις την ιεράν τάφη λιτάνευση. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα η πρελαίων ζωής εις υγείας, μωρήσεως και αφέσεως σωματείων, των ασθενείες καταγημένων αδελφών, πατέρων ουσίγων και τέκων ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα η πρελαίων ζωής, ειρήνης υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των ομαρτιών, τον Θεό του Θεού, Φάδων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών και πάντων των ασθενείας, λυμής και θλίψης είναι βρισκομένων αδελφών ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και του Οσίου Πατρός ημών, Νικοδήμου του Αγιορείτου, πολιούχου, προστάτου και εφόρου της νήσου ταύτης, του και καταγωμένου εξ αυτής, ου και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Μέσα από διαφορετικές συνθήκες, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, γιορτάζουμε φέτος την Πανήγυρη του Οσίου Πατρός ημών, Νικοδήμου του Αγιορείτου του Ναξίου, και ασφαλώς αισθανόμαστε όλοι φέτος μια χαρμολύπη. Χαρά για την Πανήγυρη του Αγίου μας, ευφροσύνη, αγαλίαση πνευματική γιατί γιορτάζουμε τον πολιούχο μας. Συγχρόνως όμως και λύπη, διότι δεν έγινε εορτασμός όπως ακριβώς θα θέλαμε, όπως γίνεται τις άλλες χρονιές, αδελφοί μου, αλλά και για άλλα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητος που θλίβουν ασφαλώς την καρδία μας, μας δημιουργούν αισθήματα πόνου αλλά και αγωνίας για το μέλλον αυτού του τόπου, όχι μόνο δηλαδή του νησιού μας, αλλά της πατρίδας μας, της Ελλάδος. Παρά τα αυτά, αποτελεί αυτή η σημερινή πανήγυρης αφορμή έννοια και δοξολογίας προς τον Τριαδικό Θεό, διότι μας αξίωσε, μετά από μια δοκιμασία που περάσαμε και για την οποία είχαμε όλοι μια πολύ μεγάλη αγωνία, ποια θα είναι η εξέλιξή της και την έχουμε ακόμη την αγωνία αυτή, να φτάσουμε, να εορτάζουμε, θα έλεγα ελεύθερα και άνετα, τη γιορτή του Αγίου Νικοδήμου σε σχέση με αυτό που ζήσαμε κατά το τρίμηνο Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, όπου οι εκκλησίες μας δεν λειτουργούσαν κανονικά, όπου είχαμε την δοκιμασία να τελούμε και εμείς οι κληρικοί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και κλεισμένο των θυρών τις ιερές ακολουθίες και εν συνεχεία με πάρα πολλές προφυλάξεις και ακόμη ισχύουν ορισμένες όσο ισχύουν, γιατί από εδώ που λίγο πιο ψηλά βλέπω ότι δεν ισχύουν. Και ήταν και ο λόγος που είχα μια αγωνία και μια επιφύλαξη για τα αποψινή λιτανεία. Εύχομαι ο Θεός να μην επιτρέψει
δοκιμασία, η οποία από ορισμένους, ορισμοί θα σπεύσουν να αποδώσουν και στον συγχρονισμό της Λιτανίας. Μέσα λοιπόν από όλα αυτά να δοξάσουμε τον Θεό, να ευχαριστήσουμε τους Αγίους μας, τον Άγιο Νικόδημο, τον Πολιούχο μας και Προστάτη μας, και τον Άγιο Νεκτάριο που τιμάμε ιδιαιτέρως εφέτος, και μάλιστα φέραμε το λείψανο που είναι τεθυσαυρισμένο εδώ στο Μητροπολιτικό Ναό και ήλθε στο νησί επί των ημερών του Μακαριστού Μητροπολίτου Παροδοξίας Επιφανή, ο οποίος ήταν τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Ήδρας Πετσών και Αιγίνης κατά το διάστημα 65-67. Να επικαλεστούμε τη χάρη τους και να καταθέσουμε την ευγνωμοσύνη μας που μας διαφύλαξαν μέχρι τώρα και να μας διαφυλάξουν ακεραίους και ασημείς και ατρότους από την ασθένεια αυτή, όπως διατηρήθηκε με τη χάρη του Θεού το νησί μας, αλλά θα έλεγα και όπως είπα και το πρωί, και γενικότερα η πατρίδα μας έδειξε μια εξαιρετική ανταπόκριση στα μέτρα που ελήφθησαν ο λαός μας και έγκαιρα η κυβέρνηση και όλοι οι υπεύθυνοι για τα επιτελεία των επιστημόνων σε συνεργασία και μάλιστα και επειδή τη χάναμε συνοδικώς φέτος και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας Ελλάδος συνεργάστηκε, γιατί η Εκκλησία προσβλέπει πάντα, αδελφοί μου, στο πρόσωπο, στον άνθρωπο. Και όπως είπε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, το κινδυνευόμενο τώρα δεν είναι η πίστης, αλλά η πιστή. Και νομίζω είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα. Είχα σκοπό λοιπόν φέτος να μην κάνω επιμέρους ευχαριστίες και προσφωνήσεις. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους εκλεκτούς μας άρχοντες που ήρθαν σήμερα. Έχουμε τη συμμετοχή των τριών τοπικών βουλευτών μας, που σας ευχαριστώ πολύ, εκ των οποίων βέβαια προεξάρχων ο υπουργός της κυβερνήσεως, υπουργός εργασίας ο κύριος Βρούτσης, αλλά και την κυρία Μονογιού και τον κύριο Φόρτωμα από τις Κυκλάδες μας, αυτόν τον ωραίο νομό, 24 νησιά, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στην Ευρώπη πιστεύω και ό,τι πιο ιδιαίτερο, αλλά και τους τοπικούς αρχοντές μας, τον κύριο Δήμαρχο, με το περί αυτών Δημοτικό Συμβούλιο, τον παριστάμενο και συμμετέχοντα επικεφαλής της Μύσνος Αντιπολιτεύσεως, πρώην υπουργό και πρώην βουλευτή, τον κύριο Χατζιανδρέου, τον κύριο έπαρχο, εκεί πίσω δεν σε είδα, ο οποίος ήταν και αντιπεριφερειάρχης των δύο Αιγαίου και με τη συνοδεύουσα αυτών γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου, τους δικούς μου τοπικούς άρχοντες, τους εκπροσώπους των πολιτικών, στρατιωτικών, λιμενικών, αστυνομικών, πυροσβεστικών, δικαστικών, εκπαιδευτικών και λοιπόν αρχών του νησιού μας και της περιφέρειας. Να ευχαριστήσω όλους ιδιαιτέρως το παρατηρητήριο πάνω στο αργοκύλι που για μια ακόμη φορά τα παιδιά που υπηρετούν εκεί μαζί με, και ευχαριστώ πολύ τους άνδρες του λιμενικού σώματος και τους βρακοφόρους από το Φιλότι, σήκωσαν το βάρος της εικόνος και ιδιαίτερως του κουβουκλίου, που όπως το Παπακώστα, πρέπει να κάνουμε κάτι να το ελαφρύνουμε, γιατί είναι πολύ βαρύ. Δεν λεωπορούνται τα παιδιά σε αυτήν την Ιταλία. Σας ευχαριστώ. Ποια άλλη σήκωσα και τον ανέφερα, όλους ανέφερα. Ευχαριστώ και την Νικητά για την αγάπη σας. Εδώ, πηδήστε τώρα και πολύ καλοκαιρινή, θα πω ότι έζησα μια συγκινητική στιγμή με τον κύριο διοικητή, όταν στο αργοκύλι μας, στην Παναγία μας, στην Αργοκυλιώτισσα, βρέθηκα
λόγω κορονοϊού να λειτουργώ μόνος μου με τον πατέρα Δωρόθεο και τον πατέρα Βασίλειο, να κάνω λάθος, είμαστε τρεις. Και τους δύο ψάλτες, στο τέλος της λειτουργίας και του πανηγύρου ήταν στο κάτω μέρος του ναού και τεράστιος ο ναός. Ήταν ο κύριος διοικητής με έναν ακόμη εξωματικό. Και ήταν κατασυγκινημένοι και είχαν πολύ πόνο μέσα στη ψυχή τους και νομίζω ότι ο ένας στήριξε τον άλλο εκείνη. Και παρακαλέσαμε θερμά την Παναγία να μας απαλλάξει από αυτή τη δοκιμασία και να μας βγάλει ατρότους και με τη χάρη του Θεού έγινε. Εύχομαι πάντοτε, αδελφοί μου, μέσα από κάθε δοκιμασία να βγαίνουμε νικητές με τη χάρη του Θεού και τις πρεσβείες των Αγίων μας. Ευχαριστώ επίσης μέσα από την καρδιά μου την πολύ ωραία απόδοση της φιλαρμονικής του Δήμου μας. Έκανε σήμερα μια πάρα πολύ όμορφη εμφάνιση, πολύ συντονισμένη και αντάξια των προσδοκιών μας. Ευχόμαστε βέβαια ακόμη και ισανότερα και ακόμη πιο πολυπληθής να γίνει η φιλαρμονική του Δήμου μας. Θέλω να ευχαριστήσω ασφαλώς και τους αγαπητούς μου αδελφούς και συλλειτουργούς που τρεις φορές το διήμερο ήρθαν στις εκδηλώσεις περινό λειτουργία και τώρα στη Λιτανία από όλα τα χωριά του νησιού μας και υπευλήθησαν σε αυτόν τον κόπο. Τους εκλεκτούς και καλικελάδους ιεροψάλτας μας που ελάμπριναν την πανηγυρή μας. Όλους τους συντελεστές αυτής πανηγύρως, θυμίστε μου πατέρες, γιατί που μην έχω ξεχάσει και κάτι, είτε και εδώ, δεν μπορούσα να δω τίποτα από τα χαρτιά. Λοιπόν, είμαστε στις αρχές προσώπους των αρχών, ευχαρίστησα την πυροσβεστική. Μου λέει ο πατήρ Χρυσόστομος και την πυροσβεστική, ευχαρίστησα στους προσώπους των αρχών. Ευχαριστώ όμως όλους ιδιαίτερως τον φιλόχριστο ναξιακό λαό που περιβάλλει με την αγάπη του τον Άγιό μας, τον Άγιο Νικόδημο. Και μπορώ να πω και κλείνω εδώ ότι ο Άγιος μας επιβεβαιώνει το όνομά του από δύο πλευρές. Νικόδημος, τι είναι? Το Νικόδημος είναι ταυτόσιμος του Νικόλαος. Ο Άγιος Νικόδημος, λεγόταν Νικόλαος συμπτωματικά για εκείνος, όπως λεγόταν και τα αθηνότητά, είναι λοιπόν, έχει δύο έννοιες. Ο Δήμος είναι ο λαός, η νίκη του Δήμου. Νίκησε ο Άγιος τον Δήμο, τον λαό, με την αγάπη του, με τα χαρίσματά του, με τις αρετές του. Και ο Άγιος αντίστοιχα είναι νικημένος από την αγάπη αυτού του λαού που αντιπελαργίζει την δική του πατρική αγάπη του Αγίου μας. Η νίκη του Δήμου, η νίκη του λαού μας είναι ο Άγιος Νικόδημος, ο Άγιος μας. Αυτό τον αξιωτόπουλο που έφυγε από εδώ, φτωχό και ταπεινό και πήγε στο όρος και έζησε ασκητικά, ταπεινά, άσημα, αλλά ανεδείχθη από την αρετή του και από τα σπουδαία συγγράμματα και από την αγάπη του και τον αγώνα του που έκανε για τη δόξα της Εκκλησίας μας, ανεδείχθη όταν έφυγε από τη ζωή, όπως πάρα πολλοί αδελφοί μου άνθρωποι που έρχονται σε αυτόν τον κόσμο, αναδεικνύονται και τιμώνται ιδιαιτέρως μετά το θάνατό τους. Μόνο που η Εκκλησία μας, αυτό είναι στο οποίο δίνει σημασία. Η γενέθλιος ημέρα για κάθε χριστιανό είναι η γέννησή του στη Βασιλεία των Ουρανών, δηλαδή είναι η ημέρα της κοιμήσεώς του. Γι' αυτό γιορτάζουμε κι εμείς την κοίμηση του Αγίου και γενικότερα την κοίμηση των Αγίων μας. Να είστε λοιπόν όλοι καλά. Ο Θεός να σας ευλογεί, να σας αγιάζει, να σας ενδυναμώνει με τις πρεσβείες του Αγίου Νικοδήμου και του Αγίου Νεκταρίου. Να είμαστε του χρόνου και πάλι όλοι εδώ κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Αν ίσως αυτή η δοκιμασία μας ωφέλησε πολλά πράγματα. Εγώ πολλές φορές σε κάποια πράγματα στην πορεία από τον Μάρτιο μέχρι τώρα λέω, να παιδιά και αυτό θαύμα του κορονοϊού είναι.
σε πολλά πράγματα ωφεληθήκαμε. Συντοποιήσαμε τη μικρότητά μας, ασκηθήκαμε στο να είμαστε μαζεμένοι πολλές φορές που δεν το πιστεύουμε στο σπίτι μας και πάρα πολλά άλλα πράγματα μας αρκεί μετά από τέτοιες δοκιμασίες να ωφελούμαστε, να γινόμαστε καλύτεροι και να μην παραμένουμε στα λάθη και στα πάθη μας. Αυτό λοιπόν είναι και η ευχή μου. Του χρόνου εδώ να είμαστε καλύτερα και καλύτεροι να βρεθούμε εδώ. Να είστε όλοι καλά. Ο Θεός ευλογεί και τώρα με πολύ προσοχή και να ψάλλουμε κι όλοι μαζί. Εμείς λέμε ψάλλουμε τον εθνικό ύμνο, δεν το τραγουδάμε. Θα ψάλλουμε όλοι μαζί. Θα συνοδεύουμε τη φιλαρμονική τον εθνικό μας ύμνο.